Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί την Δευτέρα και συλλαλητήριο. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της ΑΔΔΙ Εύρω, τον κύριο Παναγιώτη Τσίρση. Κύριε Τσίρση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας έχουμε βέβαια εδώ, γιατί όλο αυτό γίνεται και με την στήριξη της ΑΔΔΙ, πέρα και από την επαγγελματική σας ιδιότητα, έτσι, ως δάσκαλος. Δύο σε ένα. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Τσίρση, και πέρα από το κομμάτι της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και της τράπεζας θεμάτων, που είναι θέματα και αιτήματα των εκπαιδευτικών, ωστόσο η αξιολόγηση, το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης και τα εργασιακά είναι αυτό που απασχολεί γενικότερα τον δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους αυτών. Έτσι ακριβώς, και αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε στη φετινή σχολική χρονιά και στη φετινή είναι ότι επειδή η κυρία Υπουργός δεν κατάφερε με τον περσινό νόμο του 4692 να επιβάλλει στα λόγια εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση, αλλά στην πραγματικότητα την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και θα ήθελα πραγματικά στον επόμενο χρόνο να εξηγήσω τι σημαίνει κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων. Επειδή λοιπόν δεν το κατάφερε, έφερε για πρώτη φορά ένα νόμο που επιβάλλει ποινές, ποινικοποιεί δηλαδή τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών και των συνδικάτων τους, με ποινές, αποστέρηση μισθού, οχταετής αποκλεισμούς για όποιον απεργήσει, απέχει από μιλάτε την αξιολόγηση. Μιλάτε για την αγωγή την οποία κατέθεσε η Υπουργός σήμερα ενάντια κατά της απεργίας. Μιλάω για τον νόμο που έφερε. Α, γενικότερα. Ο 4823, ο νόμος που έφερε το καλοκαίρι, και ο οποίος εφαρμόστηκε και σήμερα, 4692, τον έφερε μαζί με ποινές. Δηλαδή όποιος δεν συμμετέχει στην εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση θα έχει ποινές. Μάλιστα. Με στέρηση μισθού, για όποιον ενδιαφέρεται να διεκδικήσει μία θέση τελέχους δεν θα μπορεί να το κάνει για τα επόμενα 8 χρόνια, με πάυση των διευθυντών εάν και αυτοί συμμετέχουν στην απεργία αποχή και αντικατάστασή τους. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Το είχαμε ζήσει για πρώτη φορά με τον νόμο Γεροβασίλη, αν θυμάστε, με την αξιολόγηση σε όλο το δημόσιο τομέα, όπου τότε ο νόμος ο Γεροβασίλη έβαζε την απέκλει μάλλον όσους συμμετείχαν στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση του δημοσίου, τους απέκλει από το να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών στο δημόσιο τομέα. Και γι' αυτό εκκρεμούν πολλά δικαστήρια μέχρι και σήμερα στα διοικητικά δικαστήρια και στα διοικητικά εφετία. Πάμε τώρα στο σήμερα. Εμείς είχαμε προκηρύξει την απεργία αποχή, την οποία την περασμένη Πέμπτη η κυρία Υπουργός, όταν λέω εμείς, οι Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών, που την περασμένη Πέμπτη την προσέφυγε στο πρωτοδικείο, όπου την έβγαλε παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική και όχι άμεσα εφαρμοστή η εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου. Τι σήμαινε αυτό? Ότι μπορούσαμε, όποιος ενδιαφερόταν από τις δύο πλευρές, να προσφύγει με έφεση. Προσφύγαμε με έφεση, η οποία ήταν να εκδικαστεί 25 Ιανουαρίου. Και έρχεται σήμερα, αυτές τις μέρες, τέλος πάντων αυτής της εβδομάδας, ο Υπουργός και προσφεύγει, εχθές συγκεκριμένα, προσφεύγει άμεσα στο εφετείο για να εκδικαστεί τη Δευτέρα. Παράλληλα εμείς, και εδώ έρχεται ο ρόλος της ΑΔΔΙ, προκηρύξαμε εκ νέου απεργία αποχή, αφού των ομοσπονδιών... Αφού η μία είναι μέσα στα δικαστήρια, ας πούμε. Ακριβώς, κρίθηκε παράνομη, αλλά όπως το ξανατονίζω, όχι άμεσα εκτελεστή. Προκηρύξαμε λοιπόν τη Δευτέρα, 4 Δεκάτου, και ως ΑΔΔΙ απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Άρον-άρον, η κυρία Υπουργός προσέφυγε πάλι στα δικαστήρια για να προσβάλλει και να διεκδικήσει αυτό που ζητά, το να κριθεί και η απεργία αποχή της ΑΔΔΙ από την εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων παράνομη και καταχρηστική. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι η πρώτη υπουργός που προσπαθεί να ποινικοποιήσει το έργο των εκπαιδευτικών, το έργο των συνδικάτων. Δεν έχει ανοίξει καλό δρόμο για το Υπουργείο της
Και να πω, να τονίσω κάτι άλλο. Είναι η πρώτη υπουργός επίσης που είχε στο μανίκι της έναν μεγάλο άσο, κυρία Κουματζίδου. Ποιος είναι αυτός? Ότι για πρώτη φορά οι Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν ταχθεί πλειοψηφικά μεν, αλλά έχουν ταχθεί υπέρ της αξιολόγησης. Αντί λοιπόν από πέρσι, από πρόπερσι, που δύο χρόνια είναι η κυβέρνηση, να καλέσει τις Ομοσπονδίες και να συζητήσουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης, αφού ως κλάδος είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, όχι μόνο δεν μπήκε σε διάλογο, αλλά φέρνει και ένα νόμο έκτρωμα, τον οποίο θέλω να είμαι δίκαιος, προσπαθούν να τον επιβάλλουν όλοι οι υπουργοί με τον δικό τους τρόπο από την εποχή της κυρίας Γιαμαντοπούλου. Είναι και ο Γιαμαντοπούλου και ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Γαβρόγλου και η κυρία τώρα Κεραμέως προσπαθούν να μας επιβάλλουν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης. Δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό μιλάω για κατηγοριοποίηση σχολείων. Τα σχολεία διαχωρίζονται σε επίπεδα σχολείων, A-level, πρώτο επίπεδο, να μην το πω με ξενικούς όρους, Β και Γ, και όπου αλλού μπορεί να το πάει κάποιος υπουργός στο μέλλον. Και τι σημαίνει κατηγοριοποίηση? Ας κρατήσουν τα λόγια οι γονείς που με ακούνε αυτή τη στιγμή, όχι οι συνάδελφοι μου, οι γονείς. Μετά την κατηγοριοποίηση, κρατήστε τα λόγια μου και το δελτίο το σημερινό, θα έρθει κάποια στιγμή ένας άλλος νόμος που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να διαλέγουν αυτοί το σχολείο που θα γράψουν τα παιδιά τους. Και όχι αναγεωγραφικό προσδιορισμό όπως γίνεται τώρα, δηλαδή με βάση την οδό που μένει κάποιο παιδί, αντίστοιχα πηγαίνει στο τάδε νηπιαγωγείο, δημοτικό και ούτω καθεξής. Ναι. Μετά από αυτόν τον νόμο που θα έρθει και θα γίνουν όλα σιγά σιγά, δεν θα τα φέρουν όλα με ένα νόμο και να μας παρουσιάσουν και να μας εγκαθιδρύσουν το αγγλοσαξονικό μοντέλο, θα έρθει ένας άλλος νόμος που θα φέρνει τα σχολεία στους δήμους. Αν διαβάσουμε την έκθεση Πισαρίδη, που είναι το Ευαγγέλιο της πολιτικής πάνω στην οποία κινείται η κυβερνητική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι η έκθεση Πισαρίδη. Αν λοιπόν βάλουμε παράλληλα το νόμο της εσωτερικής-εξωτερικής αξιολόγησης και την έκθεση Πισαρίδη, θα δούμε πού πάει η δουλειά για το δημόσιο, μέχρι σήμερα, δημόσιο σχολείο. Όταν λέτε θα είναι στους δήμους, τι εννοείτε ακριβώς? Η δικαιοδοσία, η λειτουργία, η ευθύνη των... Έτσι κι αλλιώς είναι στους δήμους. Όχι, είναι στιγμή η συντήρηση των κτηρίων, μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δεν είναι ούτε οι προσλήψεις, ούτε τα αναλυτικά προγράμματα. Αυτά θα γίνονται από τους δήμους δηλαδή? Θα δείτε λοιπόν ότι αυτά θα πάνε εν καιρό στους δήμους. Και όταν λοιπόν θα πάνε στους δήμους, θα έρθουν οι δήμοι και θα πούν: σας μεταφέρω το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Τέσσερις υπουργοί προσπάθησαν να το επιβάλλουν. Και όταν θα μειωθούν και οι κρατικές δαπάνες και θα πούνε οι δήμοι: α, κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να συντηρούμε τόσα σχολεία. Α, εμείς δεν φτάνουν οι κρατικές δαπάνες. Πάμε σε δίδακτρα γονέα. Ήταν μία από τις εργασίες μου όταν το μεταπτυχιακό μου, το έχω πει πολλές φορές στην τηλεόραση και στα ΜΜΕ, είναι στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Μία από τις εργασίες μου ήταν πριν 11 χρόνια το μοντέλο το βρετανικό. Εκεί η κρατική χρηματοδότηση ξεκινάει από το 10 ως το 25%, το υπόλοιπο μέχρι το 70% είναι χορηγίες, και, είναι δίδακτρα, και το από το 70% μέχρι το 100%, δηλαδή το υπόλοιπο των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είναι με χορηγίες. Οπότε μετά θα γίνεται κατηγοριοποίηση των σχολείων ανάλογα με τα δίδακτρα τα οποία θα καλείται να πληρώσει. Και έτσι θα υπάρχει και η τιμολόγηση. Ίσως είναι μια μέρα σημαδιακή αυτή, γιατί σας λέω, κανένας υπουργός δεν θα τα φέρει όλα και καμιά κυβέρνηση με τη μία. Αυτό όμως τώρα δεν το βλέπουμε προς το παρόν. Η απεργία της Δευτέρας αφορά άλλα κομμάτια, έτσι. Όχι, είναι άλλα αιτήματα. Αφορά την εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση και επίσης αναφερόμαστε και στο νόμο που επίσης καταρρύπτει κάθε έννοια του εργαζομένου να διεκδικήσει στον εργασιακό του βίο. Είναι ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος με όλους αυτούς τους περιορισμούς και τις ρήτρες που βάζει, ουσιαστικά θέλει να αποδιοργανώσει τα συνδικάτα, θέλει να εξαλείψει τα σωματεία, θέλει να δημιουργήσει χειραγωγημένους εργαζόμενους και όχι εργαζόμενους που όταν δεν συμφωνούν σε κάποιο νόμο και σε κάποια εφαρμογή του νόμου, να μπορούν και να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν. Ξεκάθαρα πράγματα.
Αυτό λοιπόν, αυτά τα μέτωπα έχει ανοίξει η κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Είστε οι πρώτοι οι οποίοι εφαρμόζετε πλέον ο νόμος Χατζηδάκη, έτσι, νομίζω, κύριε Τσίρση. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δεν έχω κάποια στοιχεία συγκεντρωτικά, αλλά από ό,τι φαίνεται ο νόμος Χατζηδάκη για το ότι δήθεν δεν πήγαμε στον ΟΜΕΔ. Μα εδώ πέρα η κυρία Υπουργός δεν, 2 χρόνια δεν ζήτησε καν το διάλογο, γιατί η πρώτη εφαρμογή του νόμου λέει διάλογο με το αντίστοιχο Υπουργείο που θέλει να φέρει ένα νόμο και των αντίστοιχων συνδικάτων των εργαζομένων και όχι μόνο και όλων των φορέων που εμπλέκονται. Αυτός ο διάλογος με εμάς, με τις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Τι λέει, ότι αν δεν τα βρούμε στο διάλογο πάμε μετά στον ΟΜΕΔ, στη διαιτησία, στους διαμεσολαβητές. Αλλά είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτά όταν το ίδιο το Υπουργείο αναιρεί τον εαυτό του, τον εαυτό της κυβερνητικής πολιτικής, ότι δεν προσφεύγει σε διάλογο. Τι να πούμε. Τη Δευτέρα, λοιπόν, πώς φαίνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, κύριε Τσίρτση? Έχετε εικόνα, θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση? Ξέρετε ότι είμαι χρόνια στον συνδικαλιστικό βίο. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα μηνύματα για τη Δευτέρα είναι πλέον αισιόδοξα ακόμα και για μας που είμαστε χρόνια σε αυτούς τους στόχους και ψυχολογικά. Ξέρετε, να το γιατί πω υποστηρικτικά. Αυτή η μεγάλη συμμετοχή στον δικό σας τον τομέα αφορά και πάρα πολύ κόσμο, έτσι? Δεν είναι ένας τομέας ο οποίος δεν εμπλέκονται πολλοί πολίτες, έτσι, αφορούν τους γονείς, αφορούν έτσι τους μαθητές. Και όχι μόνο, είναι και οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Έτσι. Τομέα. Και θα γίνει και συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα οργανωθεί, γιατί όλα γίνονται, όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα. Άλλωστε το κέντρο βάρους, κακά τα ψέματα, κυρία Κουματζίδου, είναι και στο εφετείο που θα γίνει η εκδίκαση τη Δευτέρα, mm-hmm. που προσέφηγε η κυρία Υπουργός. Η αγωγή που έκανε η κυρία Υπουργός, να διευκρινίσω για να μην το ξεχάσω, προς την ΑΔΔΗ, δεν έχει καμία σχέση με την απεργία που κηρύξαμε οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τη Δευτέρα. Η αγωγή που έκανε είναι πάλι για να προσβάλλει και να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την απεργία αποχή της ΑΔΔΗ από την αξιολόγηση. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση με την απεργία που έχουμε τη Δευτέρα. Έτσι, καλά κάνετε. Το 95% που ήταν η συμμετοχή ως τώρα των συναδέλφων μου στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, πιστεύω ότι θα είναι επίσης πολύ μεγάλα τα νούμερα της ημερήσιας απεργίας που έχουμε τη Δευτέρα. Και μάλιστα, και παρακαλώ λέω, προτρέπω τους συναδέλφους μου, όσοι ακόμα έχουν αμφιβολίες, να το κάνουν, γιατί ένα τέτοιο δημόσιο σχολείο, σε εισαγωγικά δημόσιο, δεν πρέπει να περάσει. Άλλωστε, όσες κυβερνήσεις και υπουργοί πήγαν να το επιβάλλουν, τιμωρήθηκαν. Είμαστε σε αγώνα, για να μην πω σε πόλεμο, γιατί πια με ποινικοποίηση του εργασιακού μας βίου, ποινές, κυρία Κουματζίδου, ποινές. Mm-hmm. Άρα ζητώ από όλους συναδέλφους μου να σταθούμε στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, τη Δευτέρα να συμμετέχουμε όλοι στην απεργία. Νομίζω και οι γονείς που μας άκουσαν καταλαβαίνουν τι σχολείο πάει να φέρει η κυβερνητική πολιτική και ο αγώνας συνεχίζεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσίτση, για την παρουσία σας απόψε και τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.